μα σιωπηλό στον κόσμο τον αμαρτωλό και δε σιγεί πως καίει. Και με το χέρι στην καρδιά αν δεν σ' αγγίξει πυρκαλιά ψάξε να βρεις ποιος φταίει. Σαν χαμοπούλι ταπεινό που δεν εγνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ, γι' αυτό πονάς ακόμα. Την ενδεκάτη εντολή που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και η ομορφία σκοτάδι. Έτσι είναι φίλε μου η ζωή, παίρνει τον ήλιο το πρωί, την καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα φύγει η καράβη. Την ενδεκάτη εντολή τη ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι. Την ενδεκάτη εντολή τη ζουν μόνο οι τρελοί κι όλοι της γης οι σκλάβοι. Εύα Κουμαριανού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ να σε ζήσει και ο γιος. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά για την ευχή. Τι γίνεται? Μια χαρά. Νιώθεις κούκλα? Τώρα πια όχι. Το έχω συνηθίσει. Δηλαδή? Να είμαι κούκλα. πόσο εύθραυστη κούκλα είσαι? Άμα σου πω ότι είμαι πέτσινη. 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 Σκληρή δηλαδή. Σκληρή. Ήσουνα ή έγινες? Όχι, πάντοτε ήμουνα. Γιατί? Έτσι με έκανε η ζωή. Όχι, το εννοεί όμως αυτό που λέει. Πρέπει να είσαι έτσι, να είσαι λίγο σκληρός. Όταν αποφασίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, πρέπει να είσαι λίγο δυνατός. Γενικά έχει υπάρξει και αδύναμη, δηλαδή έπιασε τον εαυτό σου κάποια στιγμή, επειδή μου να κλαίει στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μου πει ότι από τα ποτόχρονα. Ναι. Όχι, υπάρχει, ας πούμε, υπήρχε μια στιγμή που ήταν πολύ άσχημη. Που τα αναφέρω και σε ένα βιβλίο που έχω γράψει, τη βιογραφία μου, που τα αναφέρω. Υπήρχε μια άσχημη στιγμή τη ζωή μου που δεν το θέλω ούτε στον εχθρό μου αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Η ανάγκη σου να γράψει βιβλίο. Που να έχει σχέση με την αυτοβιογραφία σου, ήθελες να πεις κάτι, ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα. Όχι, όχι. Απλώς ήθελα να βγάλω αυτό που τα εσωψυχά μου, ας πούμε. Γιατί όταν λες γράφω βιογραφία, θα γράψω τη βιογραφία μου. Αλήθειες. Ο λόγος που ήθελες να γράψεις τη δική σου τη ζωή, πιστεύεις ότι έχει ενδιαφέρον? Θα μπορούσε να γίνει ταινία δηλαδή η ζωή σου? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι να πάρει τώρα το βιβλίο κάποιος, σιγά τώρα να μάθουμε τώρα από την Εύα. Μερικοί όμως άνθρωποι που με ξέρανε, ξέρανε ας πούμε στην πίστα πάνω, με τα φτερά, με τα στρας, και θέλανε να μάθουν κάποια πράγματα. Και αυτοί που πήραν το βιβλίο, που διαβάσανε μέσα αυτά που γράφω, πέσανε από τα σύννεφα. Δηλαδή δεν το περιμένανε. Αν σου ξανά έλεγα ότι θα γεννιώσουν πάλι από την αρχή. Ναι.
Θα ήθελες να γεννηθείς γυναίκα? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι. Επιλέγεις. Κάποια στιγμή... Μου λένε μερικές, συγγνώμη, σε διακόπτω, μου λένε γιατί να ήσουν ή γυναίκα ή άντρας. Mm-hmm. Όχι ρε φίλε. Και έτσι που είμαι, μια χαρά είμαι. Τα βρίσκομαι τον εαυτό μου. Αν γύριζα το χρόνο πίσω και γινόμουν πάλι έτσι, ακολουθούσα αυτό το, αυτό το, το δρόμο, θα ήθελα να έκανα πιο καλή διαχείριση στα οικονομικά. Αυτό είναι το λάθος το μεγάλο. Αυτό είναι το λάθος το μεγάλο μου. Σπαταλή. Πάρα πολύ. Πού τα χαλούσες τα λεφτά σου? Σε ρούχα. Σε ρούχα. Σε ρούχα, ναι. Έβγαλες χρήματα? Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εννοείς από όλα αυτά τα πράγματα από που... Από τη δουλειά μου, ναι, από τη δουλειά μου. Πολλά λεφτά. Και δεν κράτησες τίποτα, δηλαδή σήμερα που συζητάμε... Όχι, είμαι άφρεγγι. Τώρα? Τώρα, στο καβούκι. Υπάρχουν άνθρωποι που άμα τους ζητήσεις δανεικά θα σου δώσουν? Εμένα, καλό, ναι. Όχι. Όχι. Όχι ότι είμαι κακοπληρωτού, ότι δεν θα τα δώσω, αλλά δεν έχουν κιόλας. Υπήρχε μια φίλη μου, μου έδωσε λεφτά, της τα έδωσα. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να ανοίξεις επιχείρηση δικιά σου? Ω, ναι, δύο φορές. Έφυγα από τις κούκλες και ήθελα να κάνω δικό μου μαγαζί και χάλασε τόσα λεφτά. Και... Εγώ, όχι, έφυγα, ας πούμε, από τις κούκλες γιατί ήθελα να φύγω. Γιατί είχα μία σχέση και μου λέει γιατί να μην κάνουμε ένα μαγαζί, αυτό, και ό,τι είχα βάλει στην άκρη, τα όλα εκεί. Πάνε και αυτά. Ποιοι έχουν περάσει από τις κούκλες? Πάρα πολλοί. Πες μου έτσι μερικά ονόματα γνωστών ανθρώπων που περάσανε. Ναι. Ο Γκοτιέ έχει έρθει 2-3 φορές νομίζω, ναι. Και έχει κάνει πρωτοχρονιά. Από Έλληνες, η Άννα Βύση. Η Βύση έχει έρθει, η Κοκκίνου, η Φουρέιρα έρχεται τακτικά γιατί την κάνουν στο μαγαζί. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Τώρα δουλεύετε, Εύα, 2 μέρες την εβδομάδα. 2 μέρες. Και τώρα είμαστε σε μια συζήτηση να κάνουμε και θεατρικό κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Ωραία. Τώρα το συζητάμε. Να κάνουμε και ένα θεατρικό. Ωραία. Ένιωθες μια δικαίωση ότι αυτό που κάνω τώρα. Ναι, νιώθω... Το αποδέχονται. Κοίτα το. Τις κούκλες εγώ τις. Είναι σαν δικό μαγαζί. Είναι η ψυχή μου. Καταλώ. Είναι η ψυχή μου. Όταν είναι, περνάει τόσο καλές, μέρες οι κούκλες και δεν με νοιάζει και να πεινάω κιόλας. Μ' αρέσει να βλέπω, ας πούμε, να γεμίζει το μαγαζί, να γίνεται αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που κάνουμε το σόου, την πλάκα μας. Αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η ζωή σου πια εκεί, δεν είναι. Εμένα, δηλαδή, είναι, το είναι το ναρκωτικό μου. Περιμένω 2 μέρες. Παρασκευή, Σαββάτο, να πάρω τη δόση μου για τις επόμενες μέρες να πάρω ζωή. Εδώ μου δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο εσύ. Θέλω να πω ότι η Μαριλού είναι η ψυχή του μαγαζιού. Να πούμε ποια είναι η Μαριλού, ότι είναι η ιδιοκτήτρια. Η ιδιοκτήτρια. Που έχει τις κούκλες και ήταν και η, αυτή που εμπνεύστηκε όλη αυτή την ιστορία. Εύε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.